Σαρακοστή πλησιάζει και οι πολίτες κατέβηκαν για να κάνουν τα τελευταία ψώνια για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Στο σύγχρονο ιχθυοπολείο Μπούρας, οι πολίτες μπορούν να βρουν νόπο ψάρι καθαρισμένο σε συσκευασία βάκουμ, αλλά και οτιδήποτε άλλο τραβάει η όρεξή τους. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα ψαράκια, καθαρισμένα, νοπά, σε συσκευασία βάκουμ. Λόγω των ημερών εννοείται ότι θα βρείτε και αρκετά μαλάκια, μύδι, θράψαλο, καλαμάρι. Και φυσικά έχουμε και κατεψυγμένα που θα βρείτε οτιδήποτε χρειάζεται. Από γαρίδες καθαρισμένες, τράψαρες, καλαμάρια, αυταπόδια, έτοιμα γεύματα, μύδια, κέλυφος. Ακόμα μπορείτε να βρείτε και κάποια ιδιαίτερα εδέσματα για το θαλασσινό τραπέζι. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να κατεβούν και να κάνουν τις τελευταίες αγορές. Θα είμαστε ανοιχτά την Καθαρά Δευτέρα από νωρίς το πρωί μέχρι την ώρα που χρειαζόμαστε για να γεμίσουμε τα τραπέζια μας, να μπορούμε να απολαύσουμε το σαρακοστιανό μας τραπέζι. Τι προτιμά περισσότερο ο κόσμος? Προτιμάει όλα τα είδη. Τώρα λόγω των ημερών εννοείται ότι ζητάμε περισσότερο νηστίσιμα γεύματα, οπότε θράψαλο, καλαμάρι, μύδι και αναλόγως βέβαια της προτίμησης του καθενός, φυσικά εννοείται ότι μπορεί να βρει και το ψάρι το κανονικό που μπορούμε να φάμε και τις υπόλοιπες ημέρες. Φυσικά να πούμε πού μπορεί κάποιος να σας βρει. Θα μας βρείτε στο Στάδιο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είμαστε ένα νέο κατάστημα. Είναι μια νέα πρόταση στην Καβάλα. Και εννοείται ότι η ποιότητά μας είναι εγγυημένη. Είμαστε χρόνια στην αγορά της Καβάλας, από πάπου προς πάπου. Συνεχίζουμε την παράδοση. Απλά εξελισσόμαστε και δίνουμε μια νέα ιδέα στην πόλη μας. Η συσκευασία βάκουμ είναι πλέον ο πιο διαδεδομένος τρόπος. Πρόκειται για την φύλαξη των προϊόντων σε σφραγισμένες συσκευασίες. Βάκουμ ονομάζεται η μέθοδος όπου αφαιρούμε τον αέρα από τη συσκευασία του προϊόντος πριν αυτό σφραγιστεί. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η αφαίρεση του οξυγόνου, με σκοπό την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του τροφίμου. Η διαδικασία αυτή μεγιστοποιεί την ασφάλεια των τροφίμων. Με την αφαίρεση του αέρα απομακρύνονται και αναερόβοι οι οργανισμοί που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα για την ασφάλεια των προϊόντων. Όλη η διαδικασία εδώ πέρα έχει να κάνει με τη συσκευασία του βάκουμ. Στην ουσία εμείς αγοράζουμε τα ψάρια μας, τα καθαρίζουμε, τα πεντερώνουμε από απολέπιση, τα βάζουμε στη συσκευασία βάκουμ, τραβάμε το οξυγόνο και έτσι διατηρεί τη φρεσκάδα τους. Εδώ πέρα θα πάρετε ένα ψαράκι καθαρισμένο έτοιμο. Εδώ πέρα παράδειγμα βλέπουμε ένα φιλέτο φαγκρί. Είναι καθαρισμένο, χωρίς κόκαλα, φιλετάκι, το παίρνετε, ανοίγει τη συσκευασία και είναι έτοιμο να το μαγειρέψετε. Καθαρά, όμορφα, γνωρίζετε πάνω από το χαρτάκι τι ψαράκι είναι, από πού προέρχεται, πότε συσκευάστηκε και μέχρι πότε μπορείτε να το καταναλώσετε βάσει του χημείου που έχουμε περάσει τον έλεγχο. Άρα όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι έχουν αγοράσει, πότε συσκευάστηκε, μέχρι πότε πρέπει να καταναλωθεί, άρα ώστε να έχουν πλήρη γνώση το τι βάζουν στο τραπέζι. Έτσι. Που είναι πολύ σημαντικό πλέον. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό η γνώση να έχει ο κόσμος και ο πελάτης εννοείται πάνω απ' όλα, για να μπορεί να έχει και περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτό που αγοράζει. Θέλουμε να γνωρίζουμε όπως όλοι μας τι είναι αυτό που τρώμε. Οπότε σαφώς είναι μια περισσότερη ασφάλεια για τον καταναλωτή. Ακριβώς εκεί θα σας πήγαινα, γιατί είναι πολύ σημαντικό τις μέρες που βιώνουμε όλοι τα γνωρίζουμε, ο κόσμος να παίρνει και κάτι συσκευασμένο αλλά φρέσκο και συσκευασμένο παράλληλα για να γνωρίζει και τι βάζει στο τραπέζι του και ότι είναι ασφαλές. Έτσι. Αυτό ακριβώς το κάνει η τεχνική του βάκουμ. Σε συνδυασμό λοιπόν με την χρήση των νέων τεχνικών και φυσικά την παράδοση που έχουμε στο ψάρι και την εγγύηση της ποιότητάς μας, νομίζω ότι προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη της Καβάλας ό,τι πιο εξαιρετικό μπορεί να βρει σε φρέσκο νοπό ψάρι.